Θα ασχοληθούμε σήμερα με το κομμάτι της δημιουργίας ομάδας. Από την εμπειρία μας, τα περισσότερα σεμινάρια που έχουμε κάνει, έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει φοβερή εγρήγορση, ξύπνημα και συμμετοχή του κόσμου όταν οι ενότητες περιλαμβάνουν οικονομικά στοιχεία, τρόπους χρηματοδότησης, ασφαλιστικά και φορολογικά και μια συστηματική υποτίμηση της σημασίας που έχει η δημιουργία της ομάδας στις κοινωνικές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς ευρύτερα. Για κάποιο λόγο, στην ελληνική κουλτούρα, το ζήτημα της συλλογικότητας δεν μεταφράζεται σε περισσή έννοια για το πώς θα στηθεί αυτό το πράγμα. Πάρα πολλές είναι οι περιπτώσεις συνεταιρισμών και κινσέπ, οι οποίες δημιουργούνται με ανθρώπους που δεν του συνέβη και πολλά πράγματα ή δεν έχουν συμφωνήσει και πολλά πράγματα, μόνο και μόνο για να πιάσουν τον μήνυμο αριθμό που απαιτεί ο νόμος, είτε αυτό είναι 5, είτε αυτό είναι 7 άτομα. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη σκηνσέ. Παρόμοια ήταν και η εμπειρία των γυναικείων από το εσωτερικό συνεταιρισμό, δηλαδή η ένταξη μελών χωρίς καμία ουσιαστικά πραγματική δέσμευση για το εγχείρημα, μόνο και μόνο για να φτάσουμε το πλαφόν που ορίζει ο νόμος, το μήνυμο μάλλον που ορίζει ο νόμος. Και οφείλουμε να σας πούμε ότι αυτό το πράγμα, παρόλο που το υποτιμούν συστηματικά όλα τα εγχειρήματα, καταλήγει να είναι και το βασικότερο που οδηγεί στην αποτυχία. Λοιπόν, γιατί λοιπόν έχει σημασία η ομάδα σε μια κοινωνική επιχείρηση? Γιατί, αν μη τι άλλο, η ομάδα είναι ο μόνος πόρος που πρέπει να διαθέτουμε για να μας υποστηρίζει σταθερά. Μπορεί να μην έχουμε χρηματικό κεφάλαιο, μπορεί να μην έχουμε εξοπλισμούς, μπορεί να μην έχουμε κτήματα, αλλά αυτό που σίγουρα έχουμε είναι η ομάδα. Θα συνεχίσουμε τώρα λέγοντας κάποια από απαιτούμενα για να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία μπορεί να λειτουργήσει την κοινωνική μας επιχείρηση. Τα προαπαιτούμενα αυτά μπορείτε να τα αντιληφθείτε ως έναν οδικό χάρτη και θα ήθελα σε κάθε φορά που λέμε κάτι να το τροφοδοτείτε και εσείς με την εμπειρία σας για το πώς φτιάξετε την ομάδα. Κάποιοι ίσως είστε ήδη στον απαιτούμενο αριθμό. Κάποιοι θυμάμαι από την πρώτη μέρα, από την Τετάρτη, ότι είχατε πει ότι είστε 2-3 άτομα και σας λείπουν άλλοι 2 για να κλείσετε το σχήμα. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να εξετάσουμε αυτές τις παραμέτρους ως ζητούμενα, ως πράγματα δηλαδή τα οποία ψάχνουμε όταν συγκροτούμε την ομάδα της κοινωνικής επιχείρησης. Πρώτα απ' όλα, κοινές αξίες. Εδώ πέρα θέλω λίγο η προσοχή γιατί γίνονται συχνά πολλές παρανοήσεις. Η φιλία ή μια γενικότερη κοινή ιδεολογία είναι πολύ καλή αρχή, αλλά δεν φτάνουν από μόνα τους για τη λειτουργία μιας παραγωγικής επιχείρησης. Η κοινή μας ιδεολογία, το κοινό μας αξιακό σύστημα ή οι κοινές μας πολιτικές πεποιθήσεις είναι πολύ καλή αρχή, αλλά πρέπει να εξειδικευτούν στη λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης. Μπορεί και εγώ και εσύ να είμαστε δημοκράτες. Μπορεί και εγώ και εσύ να είμαστε ριζοσπάστες. Μπορεί και εγώ και εσύ να είμαστε κατικαπιταλιστές. Αυτό πώς μεταφράζεται στον τρόπο που λειτουργούμε τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Για παράδειγμα, οι αξίες μας λένε ότι θα ψάξουμε κατά προτεραιότητα να προμηθευτούμε πράγματα από συνεταιρισμούς. Να το πούμε τώρα. Ποιες είναι αυτές οι αξίες οι οποίες είναι κοινές? Κοινές προσδοκίες. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο συχνά δεν συζητιέται ποτέ κατά το στάδιο της ίδρυσης. Τι θα πει κοινές προσδοκίες? Κοινές προσδοκίες δεν είναι αν πιστεύουμε ότι θα γίνουμε το καλύτερο κοινωνικό παντοπολείο στα Βαλκάνια ή την Νότια Ευρώπη, αλλά κοινή προσδοκία είναι να πούμε ότι εγώ για να είμαι εντάξει από αυτό το εγχείρημα θα μπορώ να προσφέρω τόσες ώρες εργασίας με βάση την καθημερινότητα και τις απαιτήσεις που έχω και για ότι εγώ θα είμαι καλά με αυτό το εγχείρημα αν παίρνω αυτά τα χρήματα σε αυτό το χρονικό διάστημα από αυτό το εγχείρημα. Πρέπει δηλαδή να καθίσουμε και να σκεφτούμε ποιες είναι οι πραγματικές μας προσδοκίες από τη συμμετοχή μας στο εγχείρημα και μετά να συμφωνήσουμε ότι οι προσωπικές μας προσδοκίες κουμπώνουν με τις προσωπικές προσδοκίες του άλλου και αυτό το σχήμα μπορεί να λειτουργήσει.
για να μην φτάσουμε στο σημείο, ειδικά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, που ενδέχεται να υπάρχουν και φαινόμενα στις περισσότερες κοινωνικές επιχειρήσεις συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, τον πρώτο χρόνο έχουμε απλήρωτες υπερορίες, χαμηλές αμοιβές και ούτου καθεξής. Αν δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ότι αυτό το πράγμα εντάσσεται στον προσωπικό μας σχεδιασμό και είναι κάτι που μπορούμε να το αντέξουμε, καλό είναι να μην εντάξουμε άτομα τα οποία δεν μπορούμε να το σηκώσουν. Δέσμευση στη συνεταιριστική λειτουργία. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Για την ακρίβεια, είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που η συνολική μας κοινωνικοποίηση μας υποδεικνύει. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε μάθει να δεχόμαστε οδηγίες από το σχολείο, από το στρατό, τα αγόρια, από την δουλειά μετά. Πιο εύκολα λειτουργούν σε ένα κατευθυντικό πλαίσιο λειτουργίας οι άνθρωποι παρά όταν χρειάζεται να πάρουν πρωτοβουλία και να συνδιαμορφώσουν. Άρα, το συνεταιριστικό πλαίσιο λειτουργίας δεν είναι κάτι που το βλέπουμε σαν ένα παραμύθι, σαν μια φαντασία, σαν ένα ιδανικό και λέμε τι ωραία, τι καλά. Είναι πρόκληση. Είναι κάτι που δεν το έχουμε μάθει, θέλει δεξιότητες και έχει άλλες απαιτήσεις. Αυτό όμως που μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή είναι ότι σε όλα τα μέλη της ομάδας ενδιαφερόμαστε πραγματικά και είμαστε δεσμευμένοι να τηρήσουμε τη συνεταιριστική λειτουργία όσο μπορούμε. Δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις. Ένα άλλο φαινόμενο που παρατηρείται. Ξεκινάει η λειτουργία, δημιουργείται μια ομάδα με μια οικονομική δραστηριότητα και υπάρχει γνώση και ικανότητα για τη συγκεκριμένη παραγωγική δραστηριότητα ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, αλλά κανένας δεν σκέφτεται όλα τα άλλα τα περιφερειακά καθήκοντα τα οποία χρειάζονται για να λειτουργήσει η επιχείρηση. Γιατί ακόμα και αν κάνω κοινωνικό παροπολείο και είναι αυτή η παραγωγική μου δραστηριότητα, δεν είναι μόνο να βρω προμηθευτές, να φτιάξω τα ράφια, να κάνω προώθηση. Είναι και η διοίκηση. Είναι και τα τηλέφωνα, είναι και η καθαριότητα του χώρου, είναι και η συντήρηση του εξοπλισμού. Είναι ένα σύνολο περιφερειακών καθηκόντων, τα οποία συστηματικά υποτιμούνται, δεν ανατίθενται ποτέ σε κανέναν ονομαστικά, γιατί θεωρείται ότι κάπως θα καλυφθούν με έναν τρόπο. Με αποτέλεσμα να τα αναλαμβάνει συνήθως ένα άτομο πέρα από τη δουλειά του στη συμμετοχή του στη δουλειά της ΚΕΝΣΕ και φυσικά το πράγμα να παράγει τοξίνη. Άρα λοιπόν, για να λειτουργήσουμε, χρειάζεται να κάνουμε μία κατανομή, να κάνουμε χαρτογραφήσουμε πόσες θέσεις χρειάζονται, πόσα αντικείμενα χρειάζονται για να γίνει, για να λειτουργήσει η επιχείρηση την οποία έχουμε σκεφτεί. Πήρα το παράδειγμα που έχω βάλει και στον οδηγό, σκοπίμως, γιατί δεν ήθελα να βάλω ένα άλλο παράδειγμα από κάποιον από ένα από εσάς και να σκαπουλάρει τη δουλειά και την υπόλοιπη να πρέπει να την κάνω. Λοιπόν, βιολογικά γεύματα στο χώρο εργασίας ήταν το παράδειγμα στον οδηγό. Έτσι, έστω ότι έχουμε ένα κοινωνικό συνεταιρισμό, ο οποίος ασχολείται με το να παράγει σάντουιτς από βιολογικά υλικά και να τα πηγαίνει σε ανθρώπους, ας πούμε, που εργάζονται στο κέντρο, στα διπλανά γραφεία. Κάθεσε και γράφεις. Ποιες είναι οι κατελάχιστον θέσεις που χρειάζονται, τα κατελάχιστον αντικείμενα δραστηριότητας, για να μπορέσει να λειτουργήσει ο συγκεκριμένος κοινωνικός συνεταιρισμός. Και λέει, προμήθεια πρώτων φυλών. Οι προμηθευτές μας τι θα είναι. Θα είναι μέλη στο εγχείρημα, είναι ξένοι, τους έχουμε βρει, ποιος θα το κάνει. Επεξεργασία, παρασκευή γευμάτων. Θα είναι άνθρωποι που θα δουλεύουν και είναι μέλη μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα είναι μέλη μας, να τους προσλάβουμε. Διανομή παράδοση γευμάτων. Το delivery, ποιος θα το κάνει. Θα το πηγαίνουμε κυκλικά, θα κάνουμε λίγο απόρριφο. Πωλήσεις, τηλεφωνικό κέντρο. Συντήρηση καθαριότητα χώρων. Συντήρηση επισκευή εξοπλισμού. Λογιστική παρακολούθηση. Δεν φτάνει να έχουμε μόνο λογιστή. Χρειάζεται και ένας άνθρωπος από τη δικιά μας την επιχείρηση, ο οποίος να κωδικοποιεί, να παρακολουθεί, να ταξινομεί τα τιμολόγια για να μπορέσει μετά ο λογιστής να βγάλει άκρη. Κατά πάσα πιθανότητα, ο λογιστής ή η λογίστρια που θα πάρετε δεν θα ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με τη δική σας σχέση. Γιατί
δεν είναι και κανένας κλάδος με τζίρο τρελό για να μπορέσει να ζήσει κάνοντας μόνο σε εσάς λογιστική παρακολούθηση. Εφόσον λοιπόν εσείς θα αποτελείτε μία από τις 150 άλλες επιχειρήσεις όλων των μορφών που πρέπει να παρακολουθήσει, πρέπει και εσείς να διευκολύνετε το έργο του, αλλά να έχετε και ένα κοντρόλ πάνω σε αυτά που κάνει. Δεν γίνεται να μιλάει το Μητρό Κοινωνικής Οικονομίας, στο οποίο εγγράφονται οι ΚΙΝΤΣΕ 90% με λογιστές και όχι με τα μέλη του εγχειρήματος. Είναι και μία σχέση με τα πράγματα αυτή. Συντήρηση, επισκευή, εξοπλισμού, προώθηση προϊόντων υπηρεσιών κτλ. Κάθε φορά η ερώτησή μας είναι, είναι κάποιο μέλος από εμάς που θα το επιφορτήσουμε με αυτό το καθήκον? Είναι κάτι που θα το κάνουμε κυκλικά? Αν να το κάνουμε κυκλικά, πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα? Θα το κάνει κάποιος μία φορά την εβδομάδα, μία φορά το μήνα? Πώς θα γίνεται η εναλλαγή? Και αν δεν το έχει κανένας από εμάς, θα το δώσουμε σε εξωτερικό συνεργάτη? Θα έχουμε τους πόρους γι' αυτό? Ή είναι καλύτερο να κάνουμε ένα σεμινάριο για να αποκτήσει κάποιος τη γνώση και να το κάνει? Αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα. Επιπλέον, στην περίπτωση των κινησέ πένταξης, δεν ξεχνάμε ότι έχουμε και υποχρέωση ένα ποσοστό των εργαζομένων μας να είναι από ευάλωτες ομάδες, από ομάδες που προσδιορίζονται από τον νόμο. Τι σημαίνει αυτό? Πέρα από μια ποσοτική αποτύπωση για το Μητρό, δηλαδή ότι 4 στους 10 πρέπει να είναι από αυτές, τι άλλο σημαίνει? Ότι πρέπει να υπάρχουν και θέσεις που να κουμπώνουν με αυτές, με αυτά τα άτομα. Πρέπει να το έχουμε προβλέψει αυτό στο σχεδιασμό μας. Αλλιώς θα έχουμε 4 άτομα μόνο για το φαίνεστε, για να... Πρέπει δηλαδή να δημιουργούμε και θέσεις που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στις δεξιότητες που έχουμε. Θα ήθελα για τα επόμενα 5 λεπτάκια να μου κάνετε μια σκιαγράφη στον καθηκόντα που χρειάζεται για τη δική σας επιχείρηση. Καταλαβαίνουν γενικώς τη διαφορά ανάμεσα στην ανάλυση θέσεων εργασίας και την κλινική εναλλαγή? Ναι. Δεν έχει να κάνει με παρατήρηση στο δικό σας, τη δική σας περιγραφή. Είναι ερώτηση για όλους και όλες. Δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά. Ότι για να λειτουργήσει η παιδί μου και η ΣΕΠ μας, έτσι, χρειάζονται κάποια καθήκοντα, τα οποία πρέπει να διεκπαιρεωθούν. Το αν αυτά τα καθήκοντα θα τα κάνει ένα άτομο ή θα τα κάνουν όλοι με κυκλική εναλλαγή που μια συγκεκριμένη διάρκεια, είναι άλλο ζήτημα. Αλλά δεν γίνεται να μην καθαρίζεται ποτέ ο χώρος, δεν γίνεται να μην υπάρχει καθόλου μέρημνα για το πού είναι τα τιμολόγια και με ποιον τρόπο κρατούνται στο μαγαζί. Το αν θα έχουμε ένα άτομο ή αν θα έχουν κυκλική εναλλαγή, είναι άλλη τάξη ζήτημα. Θέλετε να συζητήσουμε και για τα δύο μοντέλα? Ναι. Λοιπόν, τα καλά του εξειδικευμένου ρόλου τα ξέρετε, έτσι. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και κενά πληροφόρησης όταν συμβαίνει αυτό και παγιώνονται ρόλοι. Οι οποίοι ρόλοι έχουν και διαφορετικά εξουσίας, ισχύως. Ωραία. Ειδικά όσον αφορά την οικονομική διαχείριση, το να έχει κάποιος για πάρα πολύ καιρό το Ταμείο για την Οικονομική Παρακολούθηση δεν είναι πολύ καλή ένδειξη για την λειτουργία του συνδεσμού. Απ' την άλλη, μία άλλη δραστηριότητα η οποία είναι κεντρική, για παράδειγμα, εμένα κάποιοι φίλοι μου έχουν κολλεκτήβα μαγειρίο, το οποίο έχουν αποφασίσει να το λειτουργούν και το ίδιο το μαγειρίο, το φαγητό, την προετοιμασία, κυκλικά. Δεν το θεωρώ πετυχημένο. Διότι δεν έχει ποτέ την ίδια ποιότητα το φαγητό. Και αυτό είναι λογικό, γιατί δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν θεωρώ, ας πούμε, θα ήταν τρομακτικό σε αυτή την περίπτωση το να έχεις κάποιους ανθρώπους να κάνουν αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι πάντοτε μια ισορροπία την οποία πρέπει να εξετάσει ανάλογα με την παραγωγική δραστηριότητα που έχεις επιλέξει. Μοιράσαμε και τις θέσεις που χρειάζονται. Συνεχίζουμε τώρα. Έχετε καθόλου αποφασίσει πώς θα εισέλθουν νέα μέλη στο εγχείρημά σας? Έχετε σκεφτεί
ποια θα είναι η οδός. Υπάρχουν συνεταιρισμοί που λένε, για παράδειγμα, ανεξάρτητα από τι γράφουμε στο καταστατικό μας, σημείωσε αυτό, ότι εμείς κάνουμε μέλη μόνο εφόσον έχουν συστάσεις από μέλη από υπάρχοντα μέλη του συνεταιρισμού. Είναι μια μορφή, λένε. Υπάρχουν συνεταιρισμοί που λένε ότι ειδικά οι κολεκτίβες εργασίας, ότι εμείς δεν κάνουμε μέλη μονοδικώς, κάνουμε μέλη με βάση μόνο αυτούς που προσφέρουν εργασία. Δηλαδή, αν δεν έχουμε ανάγκη από χέρια τέτοιο, δεν εισέρχονται μέλη. Επίσης, ο νόμος λέει ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν μέλη τα οποία συμμετέχουν σε άλλη κοινή με τον ίδιο σκοπό στην ίδια περιφερειακή ενότητα. Σοφία, με τον ίδιο σκοπό. Πώς ερμηνεύεται? Δεν ερμηνεύεται. Πώς υπάρχει κάτι τέτοιο? Δηλαδή, έναρξη από αυτή την αυτό λέμε σκοπό. Ή το... Είναι αυτή η γκρίζα ζώνη ανάμεσα στο σκοπό και τη δραστηριότητα που ούτως ή άλλως υπάρχει στη σκηνσέ. Και επίσης πρέπει να αποφασίσουμε τα νέα μέλη τι μερίδιο θα βάλουν. Το αρχικό, το αυξημένο. Γιατί εμείς ρίξαμε και κάποια δουλειά. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα αποφασίσει η ιδρυτική ομάδα. Αλλά να αποφασίσει, να μην τα αφήσει στο έλα μου, δεν θα βγούμε. Επιλογή εργαζομένου. Θα είναι μέλη από άποψη, αξιακά, μόνο. Θα είναι και μη μέλη. Τα μη μέλη θα τα κάνουμε εργαζόμενους μόνο για έκτακτες ανάγκες. Ποια είναι η κατεύθυνσή μας? Πώς θέλουμε να το δουλέψουμε? Συγγνώμη. Δεν πρέπει αυτό να το αποφασίσουμε όταν γράφουμε το καταστατικό. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι στο καταστατικό. Πρέπει να υπάρχουν κανονικά, γενικά όρια για διαδικασία. Τα πραγματικά μπορούν να φτιάχνουν μετά. Το καταστατικό, όταν το φτιάχνουμε, καλό θα είναι να μην λέμε ακραία και εξωσπαστικά πράγματα, να μην τα αποτυπώνουμε όταν αυτά δεν θα γίνουν δεκτά από το Μητρό. Από αυτό που φαίνεται όμως το καταστατικό μέχρι το πώς πραγματικά θα λειτουργούμε, είναι άριστα. Για παράδειγμα, στο καταστατικό μας δεν μπορούμε να γράψουμε ότι απαγορεύεται να γίνουν εργαζόμενοι μέλη. Γιατί αντιπαίνει σε διατάξεις του νόμου. Είναι όμως κάτι το οποίο μπορούμε να το αποφασίσουμε ως συνεταιρισμός ότι δεν θέλουμε να έχουμε εργαζόμενους μέλη. Το καταλαβαίνουμε. Τώρα μιλάμε για την ουσία. Δηλαδή, κάποτε πρέπει να φύγει από το μυαλό μας η αντίληψη ότι όσο είμαστε τυπικά εντάξει με τη χαρτούρα παίρνουν στο Μητρό τελειώνοντα ζητήματα. Αυτά τα ζητήματα δεν σπάζω κεφαλές, ούτε ασκήσει επί χάρτου. Είναι ζητήματα που τα φέρνει η ζωή και διαλύει τα εγχειρήματα γιατί δεν τα συζητήσαν ειλικρινά στην ώρα τους. Αυτό είναι. Γι' αυτό τα συζητάμε κι εμείς τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, Γιώργο. Εγώ τώρα θα θέλω να κάνω μια ερώτηση πάνω στο δικό μας το τομέα, έτσι. Από ό,τι έχουμε διαβάσει ότι στο καταστατικό πρέπει να γράψουμε με τι συγκεκριμένο πράγμα θα ασχοληθούμε και αν υπάρχει κάτι παρεμφέρει το οποίο σκεφτόμαστε να κάνουμε στο μέλλον. Ωραία. Εγώ έχω κάτι στο μυαλό μου τώρα που είναι θέμα υποσυζήτηση και θα το συζητήσω με την ομάδα μου, αλλά μιας και το ανέφερε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πες ότι εγώ συμπληρώνω και κάτι παρεμφερεί στο καταστατικό μου. Δεν θα μπορώ να ξέρω ακριβώς το πώς θα ξεκινήσει αυτό το πράγμα και δεν θα ξέρω να γράψω μέσα στο καταστατικό το πώς θα ξεκινήσω να κάνω την πρόσληψη ανθρώπων. Γιατί για αρχή μπορεί να το κάνω περιστασιακά. Και αν δω ότι πάει καλά αυτό το μοτίβο που συνεχίζω, να θέλω να το κάνω μόνιμο. Με ποιο τρόπο θα μπορέσω να το συντάξω επάνω στο καταστατικό μου, έτσι ώστε να μπορώ να είμαι καλυμμένος και από τις δύο πλευρές? Λοιπόν, στο καταστατικό γενικώς, πολύ ωραία ερώτηση, Γιώργο, νομίζω ότι συνεχίζει αυτό που λέγαμε πριν. Στο καταστατικό γράφουμε τα μίνιμουμ απαιτούμενα, τα οποία χρειάζεται. Δεν γράφουμε μανιφέστο, ξαναλέω,
για να γίνουμε δεκτοί από το μικρό, όσο πιο κοντά είναι στην πραγματικότητά μας, τόσο καλύτερα, και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας μας είναι αυτός ο οποίος εξειδικεύει και γράφει στο χαρτί όλα αυτά τα εξτραδάκια που είναι πάρα πολύ σημαντικά και δεν χρειάζεται να είναι στο καταστατικό μας. Είναι σαφές αυτό. Οπότε, Γιώργο, για να σου απαντήσω, για την παρυφερή δραστηριότητα που θα θέλεις να αναπτύξεις ή και για την κύρια δραστηριότητα που θα αναπτύξεις την επόμενη μέρα, δεν χρειάζεται να γράψεις διαδικασίες πρόσωπος στο καταστατικό. Δεν σου ζητιέται κάτι τέτοιο. Σ' ακούμε. Είχατε πει προηγουμένως ότι ο ταμίας άρα είναι εναλλάσσεις, έτσι. Στο καταστατικό δεν πρέπει να πούμε ότι αυτός είναι ταμίας, αυτός πρόεδρος. Ναι, ναι. Μιλάμε για το ταμείο του συνεταιρισμού. Ναι, αυτό ορίζεται μετά όταν βγει η Διοικητική Επιτροπή και τα μέλη της. Θα μπορούμε να το αλλάζουμε αυτό. Ναι, δεν σου απαγορεύει κανείς. Δεν χρειάζεται λίγο καταστατικό, αλλά μια ψηφοφορία. Ή η διαδικασία. Πρέπει να ορίσει τη διαδικασία επιλογής του ταμεία. Αυτό πρέπει να κάνεις. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω, εάν επιτρέπετε να είσαι μέλος μιας ΚΙΝΣΕΠ, εργαζόμενος ως εξωτερικός συνεργάτης σε άλλη ΚΙΝΣΕΠ, στην ίδια περιφερειακή... Χωρίς να είσαι μέλος. Χωρίς να είσαι μέλος. Άλλη ερώτηση. Πώς... Για τα μερίδια, αν τα νέα μέλη έχουν υψηλότερο μερίδιο, ας πούμε, και δεν αλλάζει γενικά το μερίδιο. Αλλάζει γενικά το μερίδιο από αυτές τις συνέλευσεις. Ναι. Το μερίδιο ούτως ή άλλως κάθε χρόνο, ανάλογα με το αποτελέσμα τα χρήση, δεν αλλάζει. Δηλαδή, έχει, ανεβαίνει το μετοχικό, ας πούμε. Ναι, δεν ανεβαίνει τίποτα αυτόματα, κύριε Μητροσκόπε μας. Ανεβαίνει ανάλογα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Όχι ανάλογα με το ληπτικό αποτελέσμα ότι πήρε πλέον περισσότερο. Γιατί μας το είπε αυτό η Ελλάδα. Ως αυτόματο, ότι δηλαδή την παίρνει προς αύξηση ανάλογα με τον κύκλο εργασιού. Όχι. Ναι, και με τα πόσα πάγια έχει πλέον η ΚΙΝΣΕΠ. Όχι, μάλλον αυτό ήταν δικό σας τρόπος για το πώς θα εμφανίσει τακτικά αποθεματικά και... Όχι, όχι, αυτό μας το είπε, ότι μπορεί να αλλάξει η μερίδα, η συνεταιριστική μερίδα. Ναι, μπορεί, ότι μπορεί, ναι, δεν λέω ότι δεν γίνεται αυτόματα. Εσείς θα το ορίσετε. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, εμπλοκή άλλων εταίρων. Θυμάστε πώς ξεκινήσαμε σήμερα με ποια ερώτηση. Αν μπορεί να είναι ένα σύλλογο μέλο στο σχολείο που θέλουν να κάνουν τα παιδιά μου, σκέφτηκαν στην ΕΔΕΣΑ. Οι ΚΙΝΣΕΠ λοιπόν επιτρέπουν να την ένταξη άλλων κατηγοριών, άλλων μελών με άλλη κατηγορία. Δηλαδή που δεν είναι εργαζόμενοι κατά ανάγκη, που δεν είναι αυτή η σχέση του με το εγχείρημα. Μπορεί να υπάρχουν ένα μέλο με που δεν πρέπει να είναι αυτέ, αν είναι κοινωνικό παντοπολίτη. Μπορούμε να έχουμε ω μέλη λήπτε. Μπορούμε να έχουμε επίσης, μπορούμε να εντάξουν όλες αυτές τις κατηγορίες που σχετίζονται άμεσα με το εγχείρημά μας, όχι τυπικά, αλλά άτυπα. Δεν καταλαβαίνουμε τη διαφορά ανάμεσα στο τυπικό και το άτυπο. Τυπικά θα πει το κάνω μέλος του εγχείρημα, έρχεται στην τελική συνέλευση, έχει δικαίωμα ψήφου κτλ. Άτυπα. Κάνω μία συνάντηση το μήνα, για παράδειγμα, και φωνάζω τους πελάτες της ΚΙΝΣΕΠ, της κοινωνικής μου επιχείρησης, και συζητάμε πάνω στην ποιότητα των υπηρεσιών που πήρα, μας λένε τη γνώμη τους, μας βοηθούν. Δημιουργούμε δηλαδή μια αίσθηση κοινότητας. Τα θετικά της τυπικής συμμετοχής είναι ότι έχουν και δικαίωμα ψήφου και αυτό το πράγμα μπορεί να οδηγεί, ας πούμε. Είναι όμως και μπορεί να αποδειχθεί και ένα αποτελεσματικό. Για παράδειγμα, εγώ που σκεφτόμουν πάντοτε ότι η ένταξη των γονέων των ατόμων με αναπηρία σε μια κλεισέ παιδικής αγωγής μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί τους κάνει συμμέτοχους στην παιδαγωγική διαδικασία, μου υπόθηκε, ας πούμε, από φίλους παιδαγωγούς ότι ναι, αλλά ξέρεις, η ατζέντα των γονέων, οι προσδοκίες και η διάθεσή τους, ας πούμε, να κατευθύνουν μπορεί να αποβεί πολύ κακή για το όλο εγχείρημα. Αυτό είναι πάντοτε μια ισορροπία την οποία πρέπει να επεξεργαστεί. Ποιο είναι ο τρόπο δηλαδή κατάρτιση εμπλοκή των υπόλοιπων εταίρων. Βρήκαμε την ομάδα. Γίναμε 5, 7, 10, 15. Βρήκαμε ποιο θα κάνει τι και με ποιο τρόπο θα δουλεύει. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Να κατανοήσουμε τα καθήκοντα για την ίδρυση τη κοινωνική μα επιχείρηση. Γιατί να κατανοήσουμε τι εργασίε. Γιατί το να πηγαίνουμε εκεί οι 5
στην εφορία. Να πηγαίνουμε και οι πέντε για να βρούμε χώρο. Να πηγαίνουμε και οι πέντε για να αγοράσουμε υλικά και εξοπλισμό είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι δημοκρατικό, είναι απλά ηλίθιο. Απ' την άλλη όμως, δεν γίνεται να πηγαίνει ένας για όλα. Γιατί οι κομπάρσοι και οι πρωταγωνιστές δημιουργούνται από την πρώτη μέρα. Τι κάνουμε λοιπόν, λέμε, παιδιά, εγώ θα κάνω το επιχειρηματικό σχέδιο, το έχω. Εγώ, παιδιά, θα πρώτη νομική μορφή, θα ρωτήσω έναν δικηγόρο και θα κάνω καταστατικό. Παιδιά, εγώ έχω κάνει φίλους μηχανικούς και θα μας βοηθήσω, θα πάω να βρω το χώρο. Παιδιά, εγώ θα κάνω, το έχω με τους υπολογιστές και με αυτά, αφήστε με, θα βρω προσφορές. Φεύγουμε, ξεκινόμαστε, ορίζουμε μία συνάντηση ανατροφοδότησης και λέμε πώς πήγε κάθε κομμάτι. Απλό, καθαρό και γρήγορο. Φτιάξαμε λοιπόν για την επιχείρησή μας. Ας δούμε λίγο τι άλλο πρέπει να αποφασίσουμε. Τι σύστημα διοίκησης θα ακολουθήσουμε. Δηλαδή τέσσερα ερωτήματα. Ποιος αποφασίζει, γιατί αποφασίζει, πώς αποφασίζει και πότε παίρνονται οι αποφάσεις. Μια κεντρική διάκριση που εισάγει ο νόμος 40-19 του 11, τον ΚΙΝΣΕ, είναι ανάμεσα στη Γενική Συνέλευση και τη Διοικούσα Επιτροπή. Εμείς όμως μπορούμε να παίξουμε με ποιο πράγμα. Μπορούμε να είμαστε με βάση το καταστατικό το πρότυπο του Μητρώου, ή να έχουμε και παραπάνω απαιτήσεις δημοκρατίας. Ένα άλλο ζήτημα είναι, όταν αποφασίζουμε για το ποιος θα γίνει μέλος στην κοινωνική μας επιχείρηση, αφού έχουμε φτιαχτεί και δεν το είπαμε πριν, είναι ότι έρχεται ένας άνθρωπος που σου λέει, παιδιά, εγώ έχω ανάγκη να θέλω να μπω στο εγχείρημα. Και εδώ πέρα ξεκινάει το πρώτο βήμα. Διαλέγουμε με όρους ανάγκης ή με όρους επιθυμίας. Ή ένα συγκερασμό. Η βιβλιογραφία δείχνει ότι στην αρχή είναι προτιμότερη η επιθυμία, ως ο Μπούζουλας, και όταν σταθεί ένα εγχείρημα στα πόδια του και βάλει κάποια έσοδα, μπορεί να το ανοίξει και με όρους ανάγκης. Δηλαδή δεν εντάσσουμε μόνο άτομα τα οποία είναι απελπισμένα και δεν πείθονται για την ίδια την ιδέα της συνεταιριστικής λειτουργίας στην αρχή, γιατί αυτό μπορεί να δυναμικήσει το χ. Για ποια θέματα αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή και για ποια θέματα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Για να επανέλθω στο προηγούμενο παράδειγμα, για να σας δείξω πώς αυτό που λέμε στο καταστατικό μπορεί να μην είναι αυτό που συμβαίνει πραγματικά, υπάρχουν ριζοσπαστικά εγχειρήματα στον χώρο της κοινωνικής οικονομίας, όπου επί της ουσίας η Διοικούσα Επιτροπή ταυτίζεται με τη Γενική Συνέλευση. Δηλαδή, τα αποφασίζουν όλοι, όλοι. Υπάρχουν, αυτό φυσικά είναι περισσότερο εύκολο σε ολιγομελή σχήματα, παρότι παρά σε πιο πολυπληθή. Αυτό πάντως που χρειάζεται να αποφασίσουμε είναι σε κάθε συνεταιριστικό εγχείρημα, με βάση ποια κριτήρια θα μοιράζονται αποφάσεις, σε αποφάσεις για τις οποίες αποφασίζει η Γενική Συνέλευση και σε αποφάσεις που λαμβάνουν την Διοικούσα Επιτροπή. Ποια είναι τα κριτήρια, αν συνήθως, αν είναι τεχνικό ή διοικητικό το ζήτημα. Δηλαδή, ας είμαστε σοβαροί, δεν είναι καταστρατήγηση της εσωτερικής δημοκρατίας να αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή ότι χρειαζόμαστε χαρτί υγείας. 2. Χρονικός ορίζοντας εκπτώσεων. Αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν το συνεταιριστικό μας εγχείρημα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να λαμβάνονται από το πιο δημοκρατικό σώμα που είναι η Γενική Συνέλευση. Πόσοι άνθρωποι επηρεάζονται από την απόφαση. Αν έχει κόστος μια απόφαση. Αν είναι εντός του προϋπολογισμού ή εκτός. Αν, για παράδειγμα, έχουμε προϋπολογίσει ότι θα δίνουμε 50 ευρώ το μήνα αναλώσιμα και πρόκειται για μια τέτοια απόφαση, δεν υπάρχει λόγος να συγκληθεί σε σώμα Γενική Συνέλευση. Αν όμως πρόκειται να επενδύσουμε στην αγορά ενός εξοπλισμού το οποίο δεν είχε προβληθεί στο προϋπολογισμό μας, τότε είναι προφανές
ότι χρειάζεται σε σύγκληση γενική συνέλευση γιατί είναι μια απόφαση που καθορίζει πολλά πράγματα. Πώς αποφασίζουμε? Πλειοψηφία ή συνένεση. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Για να μας την πει κάποιος ή κάποια. Ναι. Η πλειοψηφία σημαίνει ότι η πλειοψηφία έχουμε τον αριθμό πλειοψηφίας και βγαίνει απόφαση. Δεν περιέχει τη συνένεση αυτό. Η συνένεση περιέχει μεν την πλειοψηφία, αλλά η πλειοψηφία αυξάνεται, ας το πούμε έτσι, με αυτούς που θα συνενέσουν. Δηλαδή είναι πιο ευρεία η συνένεση από την πλειοψηφία. Κάποιος άλλος ή άλλη θέλει να συμπληρώσει κάτι, παιδί. Η συνένεση είναι λίγο σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγο πολύ όλοι πρέπει να συμφωνήσουν ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Ένας να πει όχι δεν μπορεί να προχωρήσει. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς. Λοιπόν, τα καλά της πλειοψηφίας είναι ότι είναι ξεκάθαρο, έτσι μπαίνει σε μια ψηφοφορία ένα ζήτημα και όποιοι είναι περισσότεροι ψηφίζουν και έχει κατοχυρωθεί επίσης και ότι η μειοψηφία είναι αυτή. Αλλά είναι μειοψηφία. Παρόλο που η πλειοψηφία είναι μια βασική δημοκρατική αρχή στον σύγχρονο κόσμο, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι η ίδια διαδικασία της ψηφοφορίας σε βάζει σε έναν ανταγωνισμό, ο οποίος δεν παράγει στην διαμόρφωση. Αυτό είναι το μήνυμα. Η συνένεση είναι το μοντέλο εκείνο στο οποίο συμφωνούμε ότι θα αποζητούμε κάθε φορά που συναντιόμαστε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση. Τι σημαίνει αυτό, ότι όλοι θα είναι 100% το ίδιο? Όχι. Αλλά σημαίνει ότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν εκφράσει ανησυχίες, τις οποίες φυσικά εκφράζουν τις διαφωνίες τους, δεν θεωρούν ότι η λήψη της απόφασης είναι τόσο ενάντια στις δικές τους πεποιθήσεις και σχέσεις, ώστε να την μπλοκάρουν βέτο. Δηλαδή, η διαδικασία της συνένεσης συνήθως αφήνει το περιθώριο του βέτο, στο οποίο φυσικά πρέπει να γίνεται λογική χρήση. Δεν γίνεται με το παραμικρό μετά να λέμε ασκώ βέτο, έτσι και το βέτο θέλει μια σοβαρή και λογική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση όμως, όποιο μοντέλο και αν ακολουθήσετε, πλειοψηφικό ή συνενετικό, να το πει κατά την αρχή. Γιατί αυτοί που λειτουργούν άτυπα με βάση κάποια αρχή, συνήθως μετά έχουν τα εξής φαινόμενα. Λειτουργεί στην αρχή και μετά εισέρχονται νέα μέλη, παλιά αποχωρούν, δεν ξέρουν τι είχε υποθεί στην αρχή. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ποτέ. Η σιωπηλή, αφήνουμε να υπάρχει μια σιωπηλή διαφωνία στον χρόνο, η οποία μετά καταλήγει να λειτουργεί ως αντικείμενο για τη συμμετοχή από αυτούς, είναι οδηγή σε ξεσπάσματα. Μετά έχουμε στην αρχή λειτουργεί άτυπα η συνένεση και ξαφνικά με το προκύπτει μια διαφωνία και λέει ο άλλος, «Α, δεν είχαμε πει ποτέ ότι λειτουργούμε συνενετικά, ψηφίσουμε». Η λειτουργεί άτυπα η πλειοψηφία. Κάποιος χάνει και λέει, παιδιά, εγώ δεν είμαι το πλειοψηφικό, εγώ θέλω συνένεση. Άρα έρχεται αυταρχικό μοντέλο. Ο πρόεδρος του τυπού σας κάνει κουμάντο, του δίνει με λεφτή που θα έρθει να φτάσει στα πάνω. Αυτό είναι το έτσι. Συμβουλευτικό μοντέλο. Διοικητικός επιτροπή, διοικητικό συμβούλιο δηλαδή, σε γενικούς μεταξύ διοικητικούς επιτροπή σε εμά και ένα εκπρόσωπο των εργαζομένων. Πλειοψηφικό. Πλειοψηφία μελών εργαζομένων. Απόλυτα πλειοψηφικό. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Απλή πλειοψηφία και μεγάλη πλειοψηφία. Για παράδειγμα, αντί για 51% να λέμε 2/3. Συνένεση. Αποδοχή από όλου. Είναι πιο αργή στη διαδικασία των αποφάσεων. Είναι πραγματικά δημοκρατικό, δεν αποκλείει την ανάθεση. Μην μπερδεύουμε το ένα με το άλλο. Το ότι όλοι συνεννούμε στο να γίνει κάτι δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχει το δικαίωμα για βέτο, το οποίο ορίζεται όμως το πόσο χρησιμοποιείται. Δεν είναι πότε το κουλόλο Στεφανή, γιατί μετά είναι την κατάκριση. Κατοχυρώνεται η διαφωνία. Και ακόμα, εγώ ας πούμε συμμετέχω τώρα σε μια ομάδα διαδικτυακή για την κοινωνική οικονομία, αποφασίζω
αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε ένα αυτό μοντέλο. Είπαμε ότι στην πρώτη μας συνέλευση θα πηγαίνουμε για συνέλευση. Αν αυτό δεν επιτυχάνεται και υπάρχει διαφωνία, θα καλείται έκτακτη συνέλευση για αυτό το θέμα και θα ακολουθούμε ψηφοφορία με απόλυτη πλειοψηφία. Το παριστάμενο μέλλον, το βρισκόμενο μέλλον. Δηλαδή υπάρχουν και ανοιχτά συστήματα τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Δεν το λέω ως απρόταγμα, ο καθένας βρίσκει το μοντέλο που του ταιριάζει. Έτσι, μην κατηγορηθούμεθα ότι μαζί μας είπε αυτό. Και ομοφωνία. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη συνέντευξη και την ομοφωνία? Συνένεση θα πει συνενώ να κάνουμε κάτι παρόλο που εγώ έχω εκφράσει διαφωνία. Ομοφωνία είναι δεν γίνεται τίποτα αν δεν το θέλουν όλοι. Είναι αυτό που λέμε για τις αψήφιες εμπιστοσύνης. Υποτίθεται ότι είναι το πιο inclusive, έτσι το πιο περιεκτικό σχήμα δημοκρατία, αλλά έχει το εξής κίνητο. Αυτό που λένε οι Άγγλοι, group think, group sync. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις δηλαδή? Μαθαίνουμε όλοι τόσο πολύ ότι η ομοφωνία είναι το σημαντικό, που παρόλο που διαφωνούμε, λέμε ναι, αλλά για να το λένε όλοι, άσε να πω κι εγώ αυτό. Με αποτέλεσμα να καταργείται και η υποκειμενικότητα, η καινοτομία που μπορεί να φέρει πολλά. Πάντως, έχει ενδιαφέρον σαν παιχνίδι, αν θέλετε να εξετάσετε διαφορετικά συστήματα διοίκησης και απόφασης, να τα δοκιμάσετε, να προσπαθήσετε δηλαδή να αποφασίσετε με τον τρόπο απόφαση. Ας ψηφίσουμε για το πώς θα ψηφίζουμε. Ένα τέτοιο παιχνίδι θα έχει ενδιαφέρον. Και είναι πάντως ότι στις μικρές ομάδες, με την ουσία του αντιπροσωπικού, είναι πολύ, έχει μικρή σημασία, εκτός και αν έχουμε αποφασίσει την ομοφωνία, από εκεί και πέρα η συνένεση είναι το μόνο. Δηλαδή, σπανίως θα προκύψουν θέματα που θα αρχίσουν να έχουν πλειοψηφίες, συνεργάσεις, συνδέσεις. Επίσης, είναι σαν μια ομάδα κυλάει και δουλεύει μαζί και δεν είναι πολύ πληθύς. Βρίσκεται τον τρόπο σε μια συνένεση η οποία είναι ουσιαστική πολλές φορές. Εγώ το βλέπω σε πάρα πολλές ομάδες. Τα προβλήματα αρχίζουν όταν μεγαλώνουν. Οι ομάδες αρχίζουν να υπάρχουν και δύο παρέμβαση. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πώς παίρνουμε αποφάσεις σε κάποια πράγματα. Λοιπόν, πότε αποφασίζουμε? Κάθε δηλαδή πότε χρησιμοποιόμαστε για να αναλαμβάνουμε αποφάσεις? Λοιπόν, μικρές, συχνότερες συναντήσεις γενικώς καλύτερες από αραιές και μεγαλύτερες. Γιατί μαζεύεται ένα πακτόριο θεμάτων, γίνονται 8 ώρες συνελεύσεις και όλοι υποθυμούν. Καλύτερα λοιπόν να αφιερώνουμε ένα 45 λεπτό εβδομάδα ή ένα 90 λεπτό το 15ήμερο, παρά να έχουμε να αποφασίσουμε για τα πάντα μία φορά το μήνα. Κάποια ζητήματα που έχουν τεθεί από τη συνεδριστική βιβλιογραφία είναι: ο χρόνος των συναντήσεων πρέπει να πληρώνεται, είναι τόσο εκτός ή έκτος? Ποιος θα πούνε την καθέση? Οι συνεδριστές το έχουν βασίλει. Και τι κάνουμε επίσης με τη συστηματική απουσία κάποιων μελών ή εργαζομένων από τις συναντήσεις? Εμείς επαναλαμβάνουμε το δικό μας παράδειγμα, είπαμε αν υπάρχουν 3 αδικαιολόγητες απουσίες από τις κοινές μας συναντήσεις, αδικαιολόγητες απουσίες, πώς θα μου πείτε αν είναι γεννημένοι από την αδικαιολόγητη απουσία? Αδικαιολόγητη απουσία θα πει, δεν βρήκα καν στον κόσμο να πω που βρίσκομαι. Για 3 συνεπόμενες φορές εγείρεται ζήτημα αυτομάτως στην επόμενη εμπιστοσύνη. Μπορούν να διαγράψουν κάποιον? Φυσικά. Αυτό πρέπει να προβλέπεται κάπως στο καταστατικό. Βέβαια. Υπάρχει πεδίο που λέει πώς γίνεται αυτό. Οργάνωση συναντήσεων. Κάτι το οποίο δεν γίνεται ποτέ στα ελληνικά πρακτικά, είτε πρόκειται για κινηματική διαδικασία, είτε πρόκειται για συνεταιριστική επιχείρηση. Δεν νομούμε για κανέναν λόγο τη συναντήση. Τι είναι καλό, τι χρειάζεται μια συνάντηση για να είναι οργανωμένη, να έχουμε πει για ποιο λόγο συγκαλείται αυτή η συνάντηση, με λίστα προτεραιότητας, να πούμε κιόλας. Θα κάνουμε brainstorming, θα αποφασίσουμε, να ξέρει ο άλλος. 2. Ατζέντα. Εκ των προτέρων. Κάποιος να συγκεκριθεί τα θέματα. Χρονοδιάγραμμα. Ορίζουμε μέγιστη επιτρεπόμενη καθυστέρηση.
μετά από μισή ώρα, έστω μισή ώρα. Αλλά έρθεις, δεν έρθεις, θα έχουμε ξεκινήσει. Δεν κάνουμε επανάληψη καρποπολημένους, γιατί αυτό λειτουργεί ως κίνητρο συνέπειας την επόμενη φορά. Εκτός κι αν όλοι έχουν ανάγκη σύνοψης, γιατί έχουν τεθεί ζητήματα που ήταν πολύ πρώτα. Αν δεν έχει πάρθει απόφαση στον προκαθορισμένο χρόνο που είχαμε πει, το θέμα μπαίνει στο σιρτάρι για την επόμενη συνάντηση. Γιατί αλλιώς καταλήγουν να αποφασίζουν οι ανθεκτικοί, ορίζουν δηλαδή τέλος. Αν δεν έχουμε καταφέρει να πάρουμε απόφαση, στην επόμενη συνάντηση. Κάτι άλλο που δεν έχουμε μάθει. Πώς κάνουμε μια διαδικασία για να είναι αποτελεσματική. Μπορεί να κάνουμε την τελική τοποθέτηση. Είναι μια διαδικασία η οποία εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλα. Λειτουργεί όμως και λίγο αποθετικά σε κάποιον που είναι ντροπαλός. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που λέει όχι, θα έρθει σειρά μου, θα έρθει σειρά μου. Δεν το πηγαίνει εύκολα. Υπάρχει ένα άλλο που λέγεται κόρμου τοποθέτηση. Δηλαδή πετάλησε, αλλά για να εξασφαλίσει ότι αυτό το πράγμα δεν θα γίνεται χαοτικά, υπάρχουν πολύ έξυπνοι τρόποι και παιχνιδιά. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε ένα μπαλάκι και το πετάς, ας πούμε, στο επόμενο που θέλει να, ή, να σηκώνει κάποιος ένα πράγμα για να δείξει ότι θέλει να είναι επόμενο. Μία άλλη βασική πρακτική η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτέλους στις δικές μας διαδικασίες στην Ελλάδα είναι όταν συμφωνούμε με κάτι που έχει υποθεί και δεν πρόκειται να προσθέσουμε τίποτε άλλο, δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε ακριβώς τα ίδια επιχείρημα. Μπορούμε να πούμε συμφωνώ με τον Αντώνη. Full stop. Χρονικό όριο στις συναντήσεις και κλειστά κινητά. Καλό είναι στις συναντήσεις μας, ειδικά αν είμαστε μεγάλες ομάδες, να υπάρχει ένας συντονιστής. Δεν είναι ρόλος εξουσίας να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος φροντίζει να επανέρχεται η συζήτηση στα πρακτικά, να κρατάμε τον χρόνο. Ο ρόλος αυτός είναι διαφορετικός από το ρόλο αυτού που γράφει τα πρακτικά, τα οποία καλό έστω και σε επίπεδο αξώνων είναι να τα κάνετε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, γιατί μετά η πιθανότητα να θυμάστε τι είχε υποθεί και να τα κάνετε για να τα στείλετε στο Μητρό, είτε... Τέλος, απόφαση η οποία έχει πάρθει και δεν ορίζει ποιος θα την υλοποιήσει, δεν είναι απόφαση. Αν έχουμε αποφασίσει στη Γενική μας Συνέλευση, στη Διοικούσα Επιτροπή, ότι η ΚΙΝΣΕΠ μας θα συμμετέχει στην έκθεση ΤΑΔ και το μόνο που έχουμε πει είναι ότι συμφωνήσαμε όλοι ομόφωνα για τη συμμετοχή της ΚΙΝΣΕΠ μας στο μπαζάρι ΤΑΔ. Και δεν έχει πει κανέναν μας ποιος θα κάνει την εγγραφή, ποιος θα μαζέψει τα πράγματα, δεν είναι απόφαση. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για να μας διευκολύνουν στο συντονισμό της συνάντησης. Σας είπα ήδη ότι είναι σημαντικό να υπάρχει συντονιστής, ο οποίος μπορεί να κάνει διάφορες, να χρησιμοποιήσει διάφορες τεχνικές που υπάρχουν άφθορες στο διαδίκτυο για το πώς να φορτίζει καταστάσεις οι οποίες οδηγούν σε συγκρούσεις. Μια ας πούμε πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα είναι η ιδέα του parking space. Δημιουργούμε, δηλαδή έχουμε ένα χαρτόνι στη γωνία την ώρα που κάνουμε συνέλευση. Πεταχτεί ένα θέμα το οποίο είναι ενδιαφέρον αλλά δεν είναι στην ατζέντα μας, το κρατάμε εδώ και δεν το ξεχνάμε. Από το να αφήσουμε τη διαδικασία να αναλωθεί σε αυτό το σημείο που είναι εκτός ατζέντας, να τελειώσει ο χρόνος και να δούμε ότι δεν πήραμε την απόφαση που έπρεπε να γίνει. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι σε πολλές ηλεκτρικές διαδικασίες υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι συστηματικά μανουριάζουν, να το πω έτσι. Και εδώ πέρα αρχίζουν και αναπτύσσονται φαινόμενα αυτοκουληρούμενης προφητείας. Δηλαδή, το σώμα της Γενικής Συνέλευσης αρχίζει να λέει «Ω, ήρθε γι' αυτό, στο πω». Απ' την άλλη, αυτό λαμβάνει όλα αυτά τα... όλη αυτή την ωραία, έτσι, στάση και επιβεβαιώνει το ρόλο. Όταν, λοιπόν, αρχίζουν να διαμορφώνονται τέτοιες συμπεριφορές, ένας καλός τρόπος να τις αντιμετωπίσουμε είναι να διαχωρίζουμε το πρόσωπο από τα λεγόμενα. Δηλαδή, ενώ λέει, ακόμα κι αν κάποιος μας τις πάει, πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να δούμε αν μέσα σε όλα αυτά που λέει υπάρχει και ένα ψήγμα αλήθειας και αυτό να το εντάξουμε στη συζήτηση.
διαφάνειες που έχετε στα χέρια σας, θα δίνω έναν τρόπο για το πώς μπορεί να δομηθεί μια συνάντηση η οποία να μην κρατήσει το πάντα. Ένα σχεδιάγραμμα, συγγνώμη, για το πώς μπορεί να ληφθεί μια απόφαση και τι κάνουμε όταν έχουμε διαφωνία και σε ποιο σημείο ξαναγυρνάμε, όταν μας ενδιαφέρει και επίτευξη στη συμφωνία. Να πούμε γενικώς ότι τις διαφωνίες δεν πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε σαν κατάρα, αλλά ότι δείχνουν ότι υπάρχει πραγματικό νιάξιμο και εμπλοκή στο εγχείρημα και συμμετοχή. Στο βαθμό βέβαια που οι διαφωνίες δεν επιφέρονται πάντοτε από τα ίδια στρατόπεδα και με τα ίδια επιχείρημα. Στις τελευταίες δύο διαφάνειες περιλαμβάνω μία σύνοψη αυτών που ορίζει ο νόμος 4019 για τις ΚΙΝΣΕ όσον αφορά τις αρμοδιότητες και, και τα κοινωνικεία της δικού σας επιτροπής και της κοινωνικής συνέλευσης. Ξεκίνησα ανάποδα, δηλαδή ξεκίνησα το πώς πρέπει να λειτουργείτε και πώς εσείς θέλετε να λειτουργείτε για να καταλήξω στο πώς πρέπει να το αποτυπώσετε αυτό για να έχετε σύμφωνα με το νόμο. Λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα μέχρι τις 18:30 και μετά πάμε στο επιχειρηματικό.